Ήταν ένα μάτς στο οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές. Προετοιμαστήκαμε όλη την εβδομάδα γι' αυτό, ήρθαμε έτοιμοι. Ξέραμε ότι έχει έρθει ένας καινούριος προπονητής και είχε μικρό χρονικό διάστημα να δουλέψει. Προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Είχαμε μια πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά στο πρώτο ημίχρονο και φροντίσαμε να εκμεταλλευτούμε σε φάση μετάβασης το ανοιχτό γήπεδο. Έτσι καταφέραμε με δύο φάσεις στο τέλος του ημιχρόνου να προηγηθούμε με 0-2. Ξέραμε ότι θα πιεστούμε στο δεύτερο ημίχρονο και οι εντολές ήταν να ήμασταν συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια πίεση. Δυστυχώς δεχθήκαμε ένα γκολ στο 49 στο 4ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και αμέσως μετά από 6 λεπτά, 7 αν δεν κάνω λάθος, δεχθήκαμε κόκκινη κάρτα. Καταλαβαίναμε ότι το μάτς πλέον γινόταν πάρα πολύ δύσκολο για μας, χρειαζόταν μια ιδιαίτερη διαχείριση και μεταχείριση. Θεωρώ ότι προσπαθήσαμε, η Αρτάκη ήταν πάρα πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο, μας έβαλε την μπάλα κάτω, πήγε από τα άκρα, δημιούργησε υπεραριθμίες, εκμεταλλεύτηκε παίχτες παιδιά που υπάρχουν στην ομάδα τους και έτσι κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Το μόνο που θέλω να σταθώ είναι η πέμπτη αγωνιστική και δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε κάτι, όπως και στο σημερινό μάτς, που αν συνεχιζόταν το μάτς 11 εναντίον 11, θεωρώ ότι είχαμε τύχης και ήμασταν αρκετά καλοί μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι. Αν εξαιρέσω το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι με τον Παλαμά, η ομάδα μου είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και αν έχετε παρατηρήσει, χάνει τα παιχνίδια όλα στον γκολ. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε, δεν θα στραβώσει σε ένα μάτς κάτι για μας και θα πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Αρτάκης για την νίκη της και ιδιαίτερα καλή συνέχεια στον coach, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς, μάλιστα. Coach, κερδίσατε 2-0 από το 40 ως το 45. Πιστεύατε